Το 2014, που γεννήθηκε το ποτάμι, είχα την μεγάλη τύχη να γνωρίσω πολύ ενδιαφέροντες ανθρώπους και ένας από αυτούς που από την πρώτη στιγμή δουλέψαμε μαζί, συμπαθηθήκαμε, εκτιμηθήκαμε και δουλέψαμε μαζί σε εκείνες τις εκλογές, ήταν ο Αλέξανδρος Μαλλιάς. Ήταν ένας συνταξιούχος, διπλωμάτης, δεν ήξερα πολλούς. Ήταν όμως διαφορετικός από αυτό που φανταζόμουν. Ήταν ένας ενεργός πολίτης. Ήταν ένας πολίτης ο οποίος δεν ήθελε να γίνεται αρεστός. Ένας πολίτης ο οποίος ήθελε να καταθέτει την πείρα του, τη γνώση του και να βοηθά να ανοίγουμε δρόμους. Και αυτό ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, όπως ήταν ενδιαφέρουσα και η πορεία εκείνη του ποταμιού το 2014. Αν ιδιωτελείς η προσφορά του, ποτέ δεν ζήτησε κάτι, αλλά έδωσε πάρα πολλά. Και συνεχίζει να δίνει και με τα άρθρα του και με τα βιβλία του και αξίζει και ένα μπράβο στον εκδοτικό οίκο Σιδέρη που έχει την τόλμη να τα εκδίδει. Από το βιβλίο και από το τι είπαν οι ομιλητές έχω κρατήσει τρία πράγματα που θα ήθελα να μοιραστώ τις σκέψεις μου με εσάς. Το πρώτο θύμα, το ζήτημα της συνένεσης που αναδείχθηκε ως κυρίαρχο. Πιο πολύ στο βιβλίο, στον πρόλογο από τον Βαγγέλη Βενιζέλο, πιο πολύ εδώ από τον Γιώργο Κουμουτσάκο. Καταρχάς θα ήθελα να συμφωνήσω με τον κύριο Κουμουτσάκο. Αυτός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα μπορούσε ένα κόμμα το οποίο ήταν εναντίον των άλλων κομμάτων μέσα από τους αγανακτισμένους. Ήταν εναντίον των Ευρωπαίων εταίρων μέσα από τις επιθέσεις στην Τρόικα και στην κυρία Μέρκελ και σε όλους τους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Ήταν αντίον της λογικής με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Δεν θα μπορούσε ένα κόμμα, και είναι άλλη συζήτηση, αν αυτή η αριστερά θα μπορούσε να έχει άλλο δρόμο, αλλά αυτό που είδαμε αυτά τα 4 χρόνια, δεν θα μπορούσε να έχει δώσει έναν άλλο δρόμο και στην συγκρότηση της συμφωνίας. Άρα η επανάληψη του ότι αυτό φταίει, Εκτός ότι μας βολεύει, γιατί μπορούμε να πούμε το έκανες επειδή δεν θα μπορούσες να απαντήσεις για τον Καμένο, το έκανες επειδή φοβόσουν τις δικές μας σημαντικές τροπολογίες. Έξω από αυτό, τι άλλο μας δίνει? Οι πολίτες πιστεύετε ότι τώρα περιμένουν να ανακαλύψουν το συγκρουσιακό χαρακτήρα του ΣΥΡΙΖΑ που τον έφερε στην εξουσία? Και μήπως εμείς εμφανιζόμαστε που κάνουμε αυτή την κριτική, μήπως εμείς εμφανιζόμαστε να οραματιζόμαστε έναν άλλο κόσμο που είναι εφικτός, αλλά δεν μιλάμε για την πραγματικότητα? Αλλά και η άλλη πλευρά, και πρέπει να το πω γιατί βλέπω και τον κύριο Σκυλακάκη, ο οποίος δεν φαντάζομαι ότι πήγε στη Νέα Δημοκρατία για να συμμετέχει σε ένα σκληρό δεξιό νέο κόμμα. Η άλλη πλευρά ξέχασε το φιλελεύθερο πρόσωπο που κατέβηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και σε όλη την αντιπολιτευτική της πορεία αυτά τα 4 χρόνια μας έδειξε ένα άλλο πρόσωπο. Ένα άλλο πρόσωπο το οποίο δεν ψήφισε σημαντικά νομοσχέδια που κατατέθηκαν και που στον φιλελεύθερο χώρο αυτόν που εγώ και ο κ. Κουμουτσάκος έχουμε γνωρίσει στην Ευρώπη είναι κατάκτηση και του Λαϊκού Κόμματος φυσικά. Όπως η καύση των νεκρών, το τέμενος, η ηθαγένεια, το σύμφωνο συμβίωσης. Βλέπουμε λοιπόν ότι και η αντιπολίτευση τέριαξε με την κυβέρνηση. Το σύνθημα «Θέλουμε εκλογές» τώρα κάλυπτε όλο τον υπόλοιπο αντιπολιτευτικό λόγο. Με εξαιρέσεις πολλών ανθρώπων από τη Νέα Δημοκρατία, σε λεπτομέρειες ή σε πιο σημαντικά, μας έδειξε πως αυτή η παράταξη δεν είναι αυτή που βλέπουμε. Αλλά και η αριστερά δεν είναι αυτή που βλέπουμε, λένε κάποιοι. Άρα τι έχουμε κάνει, ζούμε σε έναν κόσμο σκιών που δεν είναι τα πράγματα όπως τα βλέπουμε? Ο Αλέξανδρος Μαλλιάς απαντάει. Όλο το πολιτικό σύστημα έχει πρόβλημα. Και διακρίνω και μία πικρία μέσα από το βιβλίο του, γιατί μετά από 25 χρόνια δράσης μέσα και κάτω από τις εντολές αυτού του πολιτικού συστήματος, βλέπει τα αποτελέσματα εν δυσανάλογα των προσπαθειών. Και υπάρχει αυτή η πικρία κρίνοντας ολόκληρο το πολιτικό σύστημα. Ας κλείσω το πρώτο μου κομμάτι. Αυτό που χάσαμε είναι το μέτρο στον διάλογο, στο λόγο, στην πολεμική και φυσικά στην προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων. Αυτό το μέτρο το έχασε όχι μόνο το πολιτικό σύστημα όμως, το έχει χάσει όλη η κοινωνία μας. Το δεύτερο κομμάτι
είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον. Όσοι ψάξετε στο διαδίκτυο να βρείτε τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος και βάλατε referendum φύρομ, είμαι σίγουρος πως πήγατε σε άλλες περίεργες σελίδες, αλλά όχι στα αποτελέσματα. Διότι δεν υπήρχε ένα site το οποίο να μην έλεγε, στα αγγλικά τουλάχιστον, να μην έλεγε Macedonian referendum, the Macedonians voted such and such. Μήπως έπρεπε να είχαμε πάρει το πακέτο Πινέιρο δεκαετία του 90. Μήπως η μετακύληση, η καθυστέρηση, το ότι έχει ο Θεός αύριο, το ότι όπως είπε ένα από τα μεγάλα κόμματα, θα βρούμε καλύτερη συγκυρία μεθαύριο, όχι τώρα που θέλει η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ, μεθαύριο, κάποια άλλη στιγμή. Μήπως έχει οδηγήσει όλους, όπως εμάς στο Κοινοβούλιο, να υποδεχόμαστε τον Ζάεφ σαν Μακεδόνα πρωθυπουργό και δεν περιμένουμε να έρθει σε μια συνάντηση με τον πρόεδρο της Ελλάδας στην Ελλάδα για να δηλώσει Μακεδόνας. Γίνεται παντού αποδεκτός ως Μακεδόνας και οι κάτοικοι της χώρας του ως Μακεδόνες. Της χώρας του, η οποία με τη συμφωνία επίσημα θα λέγεται Βόρεια Μακεδονία, ενώ τώρα λέγεται απλώς Μακεδονία. Ο Αλέξανδρος αναφέρει ότι από το 92 παλεύουμε για το όνομα, το σύνθετο όνομα, χωρίς να έχουμε εξηγήσει ότι αυτό το σύνθετο όνομα, το καταραμένο σύνθετο όνομα, περιέχει και ένα μη. Ο περισσότερος κόσμος θεωρεί πως η σύνθετη ονομασία είναι κάποιοι σύνθετοι από περίεργες λέξεις, αλλά δεν περιέχει το γράμμα μη, δηλαδή τη Μακεδονία, δηλαδή τη Μακεδονία. Και στο εξωτερικό σου προσπαθούμε να εξηγήσουμε ότι δεν είναι μόνο το όνομα, είναι και το έργα όμνες. Βεβαίως, να βάλουμε και το έργα όμνες, θα το πάρετε. Το πήραμε το έργα όμνες. Και δεν είναι μόνο το έργα όμνες, είναι να βγει και από το Σύνταγμα Αλυτρωτισμός. Βεβαίως, να βγει και από το Σύνταγμα Αλυτρωτισμός. Τον βγάλατε. Βεβαίως τον βγάλαμε. Τώρα πρέπει να πούμε και για τη γλώσσα. Ένα λεπτό. Πρέπει. Σε μία συνεννόηση, ο κύριος Βενιζέλος ήταν πολύ καθαρός, μπορούσαμε να έχουμε καλύτερους όρους. Αλλά μπορούσαμε να έχουμε και χειρότερους, μπορούσαμε να μην έχουμε συμφωνία. Και πρέπει να δούμε τι κερδίζουμε από αυτήν. Ο αλυτρωτισμός μπαίνει στο χρονοτούλαπο. Αυτό είναι το σημαντικό που πρέπει να κρατήσουμε από την ιστορία, με τη συμφωνία. Αυτό είναι το κέρδος της πατρίδας μας. Δεν είναι το Βόρεια Μακεδονία, το οποίο, όπως όλοι φαντάζεστε, κάποια στιγμή μπορεί να μείνει και Μακεδονία, παρά μόνο στα υπέροχα, στα επίσημα έγγραφα να είναι Φύρο Μακεδονία, να είναι Βόρεια Μακεδονία. Και η ψυχή μας. Και το όνομα, επειδή βλέπω τα άσπρα μαλλιά σε αυτή την αίθουσα, θυμόσαστε τους 6 υπέροχους, εκ των οποίων μόνο μία ζει, Ελίτης, η Μελίνα, ο Τσάτσος, ο Μάνης, η Αρβελέρ και ο Γιωργάκης. Το όνομά μας είναι η ψυχή μας, δεν το δίνουμε. Ευτυχώς, από το χώρο μιας διαφορετικής αριστεράς, και το τονίζω, ήρθε ο αντίλογος. Δεν είναι το όνομά μας η ψυχή μας, ειδικά αυτό που το μοιραζόμαστε και με άλλους. Αλλά είναι η ιστορία μας, η δημοκρατική και ανθρωπιστική μας παρουσία, η συμβολή στην ειρήνη και τη συνεργασία. Ένας αντίλογος όμως όχι συγκρουσιακός, ένας αντίλογος ο οποίος δεν καταγγέλει τον άλλο για προδότη, ένας αντίλογος ο οποίος κατατίθεται για να προχωρήσει το ζήτημα προς τα μπρος. Μία άλλη αριστερά. Για το τι μας προσφέρει η συμφωνία, αφήνω μόνο τη Μογκερίνη να μιλήσει. Μετατρέπει την Ελλάδα από μέρος ενός προβλήματος σε όχημα της ευρωπαϊκής ανέλυξης της γειτονικής χώρας, σε μια περιφερειακή δύναμη που θα οδηγήσει τις χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν και εφόσον τα κριτήρια της Κοπενχάγης πληρούνται. Διότι δεν σημαίνει ότι από αύριο, αν υπάρχει η Συμφωνία των Πρεσπών εν ισχύ, θα μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Ο δρόμος είναι πάρα πολύ δύσκολος. Η Τουρκία έχει δεκαετίες που το παλεύει και από ό,τι φαίνεται πάει προς τα πίσω. Κλείνοντας το πρόβλημα του πολιτικού συστήματος, θα ήθελα να πω ότι διαβάζοντας Ευάγγελο Βενιζέλο, θυμάμαι τις μέρες του πρώτου μνημονίου, που είχε κάνει την πρόταση 180 ψήφοι για το μνημόνιο. Να βάλουμε τη συντηρητική παράταξη απέναντι στον καθρέφτη, απέναντι σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις, δικές της φιλικές ή όχι. Και να πούμε, έχεις εσύ το κλειδί, προχώρα. Εύκολα λόγια, ο κ. Σαμαράς είπε ποτέ δεν κτλ. Και λίγο με καιρό μετά υπέγραφε το μνημόνιο. Τα λόγια είναι εύκολα όταν δεν έχεις απέναντί σου όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες του Λαϊκού Κόμματος και όλους τους υπόλοιπους φυσικά. Ελπίζω να μην φτάσουμε σε ένα τέτοιο σημείο, αλλά οι δυνατότητες είναι μπροστά μας και μπορεί να φτάσουμε και εκεί. Και θα είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή για τη συντηρητική μας παράταξη. Το τρίτο. Πάλι ο Αλέξανδρος μας λέει: τίποτα δεν έχει αλλάξει, είμαστε χειρότεροι από πριν. Και το χειρότεροι αναγκάστηκα να το διαβάσω τρεις φορές, γιατί εγώ έλεγα: είμαστε χειρότερα από πριν. Όχι, είμαστε χειρότεροι από πριν.
Αφορίζουμε τη συνένεση προκρίνοντας τη σύγκρουση. Χειροκροτούμε τους άμετρους λόγους και τους ακραίους καθοδηγητές. Τι έγινε στα Σκόπια? Ας πάμε λίγα χρόνια πριν, το 2015, στην Ελλάδα, δημοψήφισμα. Συντριπτική νίκη του Αλέξη Τσίπρα. Μία νίκη που παρολίγο να οδηγήσει στην Ελλάδα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα σας πω γιατί δεν έγινε, την δικιά μου εκτίμηση φυσικά. Αλλά αυτό πρέπει να κρατήσουμε ότι ο Αλέξης πήρε το 61% του 55% που ψηφίσανε. 60% ψηφίσαν, 5% λευκά αποχή, πήρε το 61%. Δηλαδή, για απλά αριθμητικά να μην σας ζαλίζω, 33%. Η περήφανη νίκη του Αλέξη Τσίπρα, που έχει μείνει στην ιστορία σαν το παράδειγμα προς αποφυγή φυσικά για όλη την Ευρώπη, είχε 33% επί των πολιτών που ψηφίζουν. Ο Ζάεφ πήρε 33%. Ακριβώς. Κατά σύμπτωση, κατά τραγική σύμπτωση. Ποιοι είναι αυτοί οι παραμορφωτικοί φακοί λοιπόν που μας κάνουν να μην μπορούμε να δούμε την πραγματικότητα, τα νούμερα, τις δεδομένες καταστάσεις και να το υποτάσσουμε σε αυτό που εμείς θέλουμε? Ο κ. Καμένος είδε συντριπτική ήττα της συμφωνίας. Ο κ. Κοντζιάς είπε τι ωραία, προχωράμε. Οι πολίτες ψηφίσανε. Ο Αλέξανδρος απαντάει. Τίποτα δεν έχει αλλάξει. Είμαστε χειρότεροι από πριν, αν είμαστε οι ίδιοι. Καλώς ή κακώς ήρθαν οι ξένοι. Εδώ πάλι θα διαφωνήσω. Και σας είδα να κουνάει το κεφάλι σου. Όταν ο Βαλκάνιος έχει τον ξένο να του κουνάει το δάχτυλο τον ξένο, προσοχή, είναι ο κακός ο ξένος, τότε αντιδρά και υπερασπίζεται την ταυτότητά του. Έχει καθήκον η Δύση, όπως είχε με τον κύριο Τσίπρα, με τον Αλέξη Τσίπρα. Είχε καθήκον όλοι οι ηγέτες, σοσιαλδημοκράτες πρώτοι, αλλά όλοι οι ηγέτες και ο Γιούνκερ, να το εξηγήσουν. Το δημοψήφισμα θα έχει κόστος και το κόστος θα είναι η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ευρωζώνη, αλλά από εκεί και πέρα ανοίγει ο ασχός του αιώλου. Έχουν καθήκον οι Ευρωπαίοι ηγέτες, έχουν καθήκον οι ηγέτες να μην χαϊδεύουν τα αυτιά του λαού. Έχουν καθήκον να θέτουν τα θέματα ακριβώς όπως είναι, ώστε κανείς να μην μπορεί να πει δεν ήξερα. Και αν αύριο, που τελείωσε το δημοψήφισμα που ήταν συμβουλευτικό, το ΒΜΡΟ αποφασίσει να πάει στις εκλογές με σύνθημα ψηφίστε μας εμάς, για να μην σας βάλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για να μην σας βάλουμε στο ΝΑΤΟ, ώρα καλή στην πρίμνη του και αγέρα στα πανιά του. Ο Ανδρέας Παπανδρέου το έκανε μία φορά, αλλά ήξερε πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι τίθετο θέμα συμμετοχής της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορούσε να το χρησιμοποιήσει ως ένα σύνθημα ζήμωσης για να περάσει αυτά που ήθελε. Αν να φανταστώ τις εκλογές όπου κρίνονται οι βουλευτές και το μέλλον των παιδιών των ψηφοφόρων, ότι θα κατέβουν με σύνθημα ψήφισέ με να μην σας βάλω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πραγματικά ξεφεύγει από τη φαντασία μου. Κλείνοντας, ένα λεπτό ακόμα. Με την επιτυχή επίλυση του ονοματολογικού, ελαφρύνουμε τα βάρη της ελληνικής πολιτικής, μεταφέρουμε όμως στις επόμενες γενιές σύγχρονες βασικές γενεσιουργές προκλήσεις του μακεδονικού ζητήματος. Εύχομαι και ελπίζω να κάνω λάθος, εύχεται ο Αλέξανδρος Μαλαλιάς και ελπίζει. Εγώ θα του πω, κάνεις λάθος. Βγάζοντας τον αλυτρωτισμό από ανάμεσά μας, μπορούμε να λειτουργήσουμε με την ευρωπαϊκή προοπτική, όπως η Ευρώπη περιμένει και ελπίζει από την Ελλάδα, την Ελλάδα που έχει μπει στη γωνία όλα αυτά τα χρόνια, να παίξει ένα πρωταρχικό ρόλο. Αλλά άμα δεν φτιάξουμε τη διοίκηση, δεν θα έχουμε ανάπτυξη. Και αν δεν έχουμε ανάπτυξη, δεν θα έχουμε νέους. Και αν δεν έχουμε γέρους, θα πεθάνουμε όλοι μας. Άρα, το πρόβλημα της χώρας μας αυτή τη στιγμή είναι επιβίωσης και τα πρωτογενή πλεονάσματα είναι ή τα φόπλακα. Άρα, αυτό που φοβάσαι, Αλέξανδρε, δυστυχώς μπροστά σε αυτά που θα δούμε, πιστεύω ότι είναι το μικρό. Κλείνοντας, τον συγχαίρω για την ετοιμότητά του και τη συμβολή του στο αναγκαίο εθνικό αναστοχασμό της εξωτερικής πολιτικής και ευρύτερα της ζητούμενης εθνικής στρατηγικής. Κάποιες φορές πρέπει να υποκλίνεσαι μπροστά σε αυτόν που χειρίζεται το λόγο με έναν τόσο περιεκτικό τρόπο. Ευχαριστώ, Ευάγγελε Βενιζέλο. Ευχαριστώ, Αλέξανδρε, και για τη συμμετοχή σου στο ποτάμι και για την ευκαιρία που μου έδωσες να απευθυνθώ σήμερα σε εκλεκτό ακροατήριο.